Σε αποστολή επίγουσας επιστολής προς το Υπουργείο Εργασίας και τους συναρμόδιους φορείς, προχώρησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατανομής του κοινωνικού μερίσματος. Τα άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν, ζητούν από τους αρμόδιους άμεση παρέμβαση σε τρία σημεία. Ανασφάλιστοι πολίτες με αναπηρία επισημαίνουν ότι ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο μεγαλύτερο του ενός μήνα έως και τις 31 Δεκάτου του 2017. Αυτό, όπως επισημαίνουν, αποτελεί αδικία για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί, γιατί δεν είναι σε θέση να εργαστούν ή γιατί δεν υπήρξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, έχει στείλει ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, και ζητάει μέσα από αυτή την επιστολή, ζητάει γενικά δηλαδή το αναπηρικό κίνημα, να μην συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα λόγω αναπηρίας και οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, να μην συμπεριλαμβάνονται ως εισοδήματα για το κοινωνικό μέρισμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε το άτομο με αναπηρία που φιλοξενείται, είτε από το οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε από άλλους, να μην συμπεριλαμβάνεται το εισόδημα αυτός που τους φιλοξενεί. Γιατί ένα άτομο με αναπηρία είναι άτομο με αναπηρία και έχει πρόσθετες υποχρεώσεις οικονομικές λόγω της αναπηρίας του. Γι' αυτό λοιπόν το κοινωνικό μέρισμα θα πρέπει να το πάρουν όλα τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, μέσα στην ανοιχτή επιστολή αυτή προς τον Πρωθυπουργό, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και το αναπηρικό κίνημα ζητάει να ενισχυθούν άμεσα όλοι οι πληγέντες από τις θεομηνίες. Και όταν λέμε όλοι οι πληγέντες, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, εννοούμε όπου έχουν γίνει θεομηνίες, έχουν παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία επισημαίνουν ότι τα επιδόματα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία και δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν στην παροχή του κοινωνικού μερίσματος. Η ΕΣΑΜΕΑ αναφέρεται και στην οριζόντια χρήση των τεκμηρίων, επισημένοντας ότι είναι αδικαιολόγητο, παραδείγματος χάρη, να προσμετράται στα περιουσιακά κριτήρια το γιόταχη αυτοκίνητο ατόμου με παραπληγία που αποτελεί το μέσο κίνησής του τη στιγμή που είναι αδασμολόγητο. Το επίδομα αναπηρίας δεν είναι εισόδημα. Δεν συμπεριλαμβάνεται σαν εισόδημα. Να φανταστείτε δηλαδή ότι ακόμα και το Υπουργείο Οικονομικών, όταν υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, δεν το λαμβάνει ως εισόδημα. Και δεν είναι εισόδημα. Είναι ένα επίδομα που προσπαθεί με αυτό το επίδομα το άτομο με αναπηρία να καλύψει κάποιες πρόσθετες ανάγκες που έχει λόγω της αναπηρίας του και για την οποία δεν φταίει και ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεωρείται και δεν θα πρέπει ούτε στο κοινωνικό επίδομα να λαμβάνεται σαν εισόδημα για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να πάρουν έστω και αυτό το μικρό επίδομα που δίνουν και να δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία για να καλύψουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάποιες από τις πολλές ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Η ΕΣΑΜΕΑ ζητά την άμεση άρση των παραπάνω αδικιών ώστε να μην αποκλειστούν άτομα με αναπηρία από την παροχή του κοινωνικού μερίσματος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, οι οποίοι το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη από όλους και ουσιαστικά είναι οι φτωχότεροι. Πιστεύω ότι θα το λάβει υπόψη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, θα λάβει υπόψη αυτή την επιστολή που έχει στείλει η ΕΣΑΜΕΑ, όπως έχουν τροποποιηθεί και αρκετά άρθρα σε διάφορους νόμους μετά από παρέμβαση της ΕΣΑΜΕΑ. Έτσι πιστεύω και αυτό ότι θα το λάβει υπόψη.